1, 2, 3 τεστ. Την προσοχή σας παρακαλώ, φίλοι μου. Σήμερα είναι μέρα ανακοινώσεων. Με μεγάλη μου χαρά θα σας ανακοινώσω ότι αλλάζει το Multikulti Unboxing. Θα βάλουμε στο όλο θεματάκι εδώ πέρα τον βίντεο και βίντεο με αυτοκίνητα. Ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή του καναλιού, εντάξει, δεν θα αλλάξει. Πάλι με κινητά θα κάνουμε reviews μέσα στη βδομάδα. Αυτά θα είναι τα βίντεο που θα ανεβάζω κανονικά, όπως τα ξέρετε, και με ακόμα πιο πολλά βίντεο από τη νέα χρονιά, γιατί θα μπορώ να κάνω και παραπάνω βίντεο. Θα έχω και την οικονομική έτσι δυνατότητα να κάνω ακόμα πιο πολλά βίντεο έτσι με κινητά. Και ο λόγος που δεν είχα την οικονομική δυνατότητα σε τέτοιο βαθμό που θα ήθελα όλο το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο χρόνο, ήταν ότι μάζευα λεφτά για να πάρω καινούριο αυτοκίνητο. Το πήρα. Οπότε τώρα θα είμαι πιο άνετος, με την έννοια να μπορώ να δείχνω όλα αυτά τα κινητά που θέλω, και πιο γρήγορα και πιο πολλά και πιο πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Θα με πιο πολύ άνεση, θα δείχνω πιο πολλά πράγματα έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου και έτσι όπως θέλω. Δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κινητό, δεν θα περιμένω να πέσει η τιμή σε μια φυσιολογική τιμή για να το αγοράσω. Το παίρνω την ίδια τιμή που βγαίνει, δηλαδή και 50 ευρώ παραπάνω, δεν θα μας πειράζει. Για να βγει το βίντεο, να έρθουν τα views, να έρθουν οι φίλοι. Γιατί εννοείται ένα κινητό, όταν βγει την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, εκεί πέρα είναι το μεγάλο το ενδιαφέρον. Οπότε αυτό με ό,τι έχει να κάνει με τα κινητά. Αλλά το βασικό είναι ότι η αγάπη μου για τα αυτοκίνητα και η οδήγηση και όλα αυτά ήταν ο λόγος που από την αρχή του καναλιού κάναμε τα car vlog. Δηλαδή η βόλτα με το αυτοκίνητο και όλο αυτό, το οποίο το κάνω από τους... Το κανάλι το ξεκίνησα Δεκέμβριο και από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Πού πας ρε μάστορα, πού πας ανάποδα πάνω στο δρόμο ρε, πού πας ρε. Το αυτή είναι χαζί, αυτή τώρα είναι χαζί. Πού πας ρε μάλα, πάνω στο δρόμο ρε πούστη μου. Τέλος πάντων. Δηλαδή έχει πεζοδρόμιο και πάει πάνω στο δρόμο περπατάει, τέλος πάντων. Με βγάλαν και από τη ροή της σκέψης. Από το Φεβρουάριο, δηλαδή μέσα σε μετά τους πρώτους 2-3 μήνες, άρχισα να κάνω και τα car vlog έτσι με την καμερούλα, εύκολο βίντεο, να σχολιάζουμε στην αρχή τότε πράγματα για προϊόντα τεχνολογίας, μετά το άλλαξα και γενικά ό,τι με ενδιαφέρει θα το σχολιάζω πάλι, αλλά σε μικρότερο βαθμό, μόνο μα είναι κάτι wow, γιατί όπως τα έχετε δει με όλα αυτά τα βίντεο που κάνω με κοινωνικά θέματα, σκοτωνόμαστε και στο τέλος τίποτα δεν βγαίνει, κανένας δεν τα βλέπει ουσιαστικά, οπότε δεν χρειάζεται ούτε κι εγώ να αγχώνομαι με όλο αυτό, οπότε θα το πάμε στο θέμα των αυτοκινήτων. Τι θα βλέπουμε στο θέμα των αυτοκινήτων. Σήμερα τώρα εδώ πάω σε έτσι μια τοποθεσία έτσι πιο ερημική να κάνω το review, έτσι να εξασκηθώ και στο θέμα έτσι πώς θα τραβώ βίντεο έξω από το αυτοκίνητο με το γιο του Γιάρης που το έχω εδώ και 3,5 χρόνια εδώ πέρα στην Κύπρο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανεβάσω review το καινούργιο αυτοκίνητο που αγόρασα, που από μόνο του γενικά ένας λόγος για βίντεο, δεν χρειάζεται, πώς να το πω, δεν χρειάζεται πολλά, το βλέπεις και θες να το πας βόλτα, έτσι απλά. Θα ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα τα αποκαλυπτήρια του καινούργιου αυτοκινήτου. Γενικά θέλω να κάνω βιντεάκια με την έννοια πώς αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, τι να προσέξεις, πώς κάνουμε σέρβις, στο σέρβις τι προσέχουμε, χρήσιμες συμβουλές, π.χ. να πάρεις αυτοκίνητο με βενζίνη, να πάρεις αυτοκίνητο με πετρέλαιο, να πάρεις αυτοκίνητο αυτόματο, να πάρεις αυτοκίνητο με ταχύτητες. Είναι κάτι τέτοια πράγματα χρήσιμα. Θα μου πεις τώρα εσύ που ξέρεις από αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Τώρα κάποιος, να σας το πω απλά, πιο πολλά πράγματα ξέρω για αυτοκίνητα παρά για κινητά και όλα αυτά. Παρότι δείχνω με τα κινητά και με όλα αυτά, η αγάπη μου είναι τα αυτοκίνητα. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα, μάλλον το είχα στο μυαλό μου κάπως συγκεκριμένα να κάνω βίντεο με αυτοκίνητα και από τη στιγμή που θεωρώ ότι πλέον μπορώ να κάνω, έτσι το έχω στο μυαλό μου, θα αρχίσω να κάνω. Το βασικό για μένα ήταν να έχεις το κατάλληλο αυτοκίνητο και να έχεις και το χώρο. Χώρο δεν έχω, αυτό είναι το κακό. Το ωραίο είναι να έχεις ένα γκαράζ, να έχεις ένα χώρο, ένα σκεπαστό, κάτι να πηγαίνεις να κάνεις. Okay, δεν θα είναι κάθε φορά το κάθε βίντεο της κάθε εβδομάδας έξω στον δρόμο και με. Αλλά θα το εμπλουτίσω το απλό το car vlog που βλέπουμε εδώ πέρα στο κανάλι, με την έννοια δεν θα είναι απλά την κάμερα στο παμπρίζ και προχωράμε, θα υπάρχει έτσι, θα υπάρχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον, θα υπάρχει μια διαφορετική έτσι προσέγγιση σε όλο το θέμα του βίντεο. Έχω εγώ στο μυαλό μου 5-10 πραγματάκια για αρχή για βίντεο με τα αυτοκίνητα. Εννοείται η βοήθεια δικιά σας, όπως και με στα βίντεο με τα κινητά, είναι ό,τι πιο
καλό στο κανάλι, να μου πείτε και εσείς τι θέλετε να δείτε. Η άλλη μου ιδέα είναι, που θα γούσταρα να το κάνω όπως έκανα και με το Γιώτα το Κορόλα στην Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, που το αγόρασε ο αδερφός μου και με το καλό όταν θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη θα έχουμε και ένα review από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εκεί ήταν πάρα πολύ, πολύ γρήγορα το έκανα, γιατί το είχαμε τα μάξι για 20 λεπτά, έπρεπε να βγάλω 2-3 φωτογραφίες απ' έξω από μέσα, δηλαδή ήταν στο ποδιού το τέτοιο και δεν είχα τη δυνατότητα να ξαναδώ στο κινητό τι τράβηξα, τι δεν τράβηξα. Οπότε η ιδέα μου είναι ότι αν πάει καλά όλο αυτό, 1-2 μήνες και υπάρχει κόσμος και το βλέπει, θα μπορώ να πάω σε μια αντιπροσωπεία εδώ πέρα στην Κύπρο ή όταν 1600 κυβικά το πατάει στο ίδιο μέρος. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δηλαδή τον έχω, με το Γιάρης τον έχω το συγκεκριμένο, άμα είναι μανίσιο, άνετα. Θα μπορώ να πάω σε μια αντιπροσωπεία και εδώ στην Κύπρο και όταν πηγαίνω στην Ελλάδα να κανονίζω, να μου δίνουν ένα αυτοκίνητο για... Εγώ δεν το θέλω για μέρες, το θέλω για 1-2 ώρες του test drive το αυτοκίνητο, π.χ. αυτά τα καινούργια που κυκλοφορούν, να το βλέπουμε, να λέμε 5 πραγματάκια, να το κάνουμε μια βόλτα, σαν οδηγό αγοράς να το πούμε, και έτσι χαλαρή κουβεντούλα, όχι πάρα πολύ, να πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου, να το δούμε λίγο από μέσα, λίγο απ' έξω, να πάρουμε μια τιμή. Μ' αρέσει όλο αυτό και οπότε θεωρώ ότι αν πάει καλά όλο αυτό με τα αυτοκίνητα και υπάρχει παραπάνω ενδιαφέρον, θα μπορώ άνετα π.χ. να πάω τώρα στην Toyota που θέλω να πάρω το καινούργιο το Toyota το Yaris να το κάνω μια βόλτα. Και το Toyota το RAV το 4 θα ήθελα να το κάνω μια βόλτα. Και το Ford το Puma θα ήθελα να το κάνω μια βόλτα. Γενικά τέτοια αυτοκίνητα καινούργια, όμορφα, ωραία που μου αρέσουν εμένα στο μάτι. Δεν θα πάμε σε όλα. Σε αυτά που εμένα με έχουν κολλήσει και να δούμε άμα μπορούν να μου το δώσουν εκεί πέρα οι αντιπροσωπείες. Το άλλο, όταν είχαν βάσει και το βίντεο με τον Toyota το Corolla στη Θεσσαλονίκη, ένας φίλος εδώ από την Κύπρο μου είχε πει: φίλε, εγώ έχω το παράγγελα, μου φαίνεται, ή το είχε πάρει το Corolla το, με τα 2000 κυβικά με τα 180 άλογα. Με λέει: έλα να το κάνουμε κανένα review. Φίλοι εδώ πέρα στην Κύπρο που έχετε κάτι έτσι, όχι μόνο καινούριο, κάτι έτσι ρε παιδί μου που έχει ενδιαφέρον. Το δε, πώς να σου το πω, κάτι έτσι να γουστάρουμε αυτοκίνητο. Μπορούμε να το κανονίσουμε, να έρθω μια μέρα εκεί που είστε, να έρθετε εσείς σε μια βόλτα, τέλος πάντων να κάνουμε έτσι μια γρήγορη βόλτα, να το δούμε τα μάξι 2 λεπτά απ' έξω, λίγο από μέσα, έτσι να υπάρχει μια ποικιλία στο κανάλι, έτσι το σκέφτομαι. Δεν είναι κάτι που θα γίνεται κάθε εβδομάδα τέτοια βίντεο, κάθε εβδομάδα θα υπάρχει το CarVlog το κανονικό με θέματα αυτοκινήτου, αλλά θα υπάρχουν και πινελιές μια στο τόσο, όποτε βολεύει και όποτε μπορούμε, να υπάρχει αυτό το κάτι, ένα review αυτοκινήτου, μια βόλτα με ένα άλλο αυτοκίνητο, και από φίλους εδώ πέρα στην Κύπρο, γιατί έχουν εδώ πέρα στην Κύπρο λεφτά, δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά, και από φίλους εδώ πέρα στην Κύπρο που έχουν κάνει ένα καινούριο αυτοκινητάκι, θα το κάνουμε έτσι ένα γρήγορο review. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, έτσι με την ανακοίνωση του καινούριου έτσι περιεχομένου που θα έχουμε στο κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει η ιδέα, να μου πείτε και εσείς τι έχετε στο μυαλό σας, και θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!